και η γνώση των προηγούμενων 8 χρόνων. Μας βοηθά η διάθεση για δημιουργία και προσφορά. Μας βοηθά η μεγάλη ανατροπή που φέρνει στην αυτοδιοίκηση το πρόγραμμα Καλλικράτης. Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης με προτεραιότητα τον πολίτη πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες δήμων όπως είναι η Λέρος και επιτρέπει την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναπτυξιακή επανακίνηση της χώρας μας που θεμελιώνει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση η οποία αποκτά κρίσιμες αρμοδιότητες και γίνεται το θεσμικό όχημα κάθε νέας δημοτικής αρχής. Μία σειρά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων θα μεταφερθούν από τα Υπουργεία στο Δήμο Λέρου και σε κάθε νησιώτικο Δήμο και περιλαμβάνουν σημαντικότατους τομείς όπως είναι το αποκεντρωμένο σύστημα υγείας ή το αποκεντρωμένο σύστημα παιδείας και πρόνοιας. Οι νέες δομές ενισχύουν τη συμμετοχή του Δημότη, την ενημέρωση, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Η ευκαιρία για το Δήμο Λέρου τεράστια. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω καλά πως ρεαλισμός είναι να ονειρεύεσαι πατώντας γερά στη γη. Γιατί όπως λέει η σχεδόν πια εθνική μας ποιήτρια, Κική Δημουλά, ας αφήσουμε τις μακρηγορίες των ονειρεύσεων η μεγάλη ανατροπή που φέρνει στην αυτοδιοίκηση το πρόγραμμα Καλλικράτης. Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης με προτεραιότητα τον πολίτη πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες δήμων όπως είναι η Λέρος και επιτρέπει την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναπτυξιακή επανακίνηση της χώρας μας που θεμελιώνει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση η οποία αποκτά κρίσιμες αρμοδιότητες και γίνεται το θεσμικό όχημα κάθε νέας δημοτικής αρχής. Μία σειρά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων θα μεταφερθούν από τα Υπουργεία στο Δήμο Λέρου και σε κάθε νησιώτικο Δήμο και περιλαμβάνουν σημαντικότατους τομείς όπως είναι το αποκεντρωμένο σύστημα υγείας ή το αποκεντρωμένο σύστημα παιδείας και πρόνοιας. Οι νέες δομές ενισχύουν τη συμμετοχή του Δημότη, την ενημέρωση, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Η ευκαιρία για το Δήμο Λέρου τεράστια. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω καλά πως ρεαλισμός είναι να ονειρεύεσαι πατώντας γερά στη γη. Γιατί όπως λέει η σχεδόν πια εθνική μας ποιήτρια, Κική Δημουλά, ας αφήσουμε τις μακρηγορίες των ονείρων και ας κρατήσουμε τις ετοιμογορίες τους. Καιρός για δουλειά, θα πρόσθετα εγώ. Τα όνειρα θεραπεύουν την ψυχή μας, αλλά η υλοποίησή τους ομορφαίνει τη ζωή μας. Γνωρίζω τα προβλήματα. Έχω αποδείξει ότι μπορώ να δώσω λύσεις. Με τους συνεργάτες μου διαμορφώνουμε προτάσεις ρεαλιστικές, τεχνοκρατικά μελετημένες, τεχνικά εφαρμόσιμες, οικονομικά εφικτές. Προτάσεις που στόχο έχουν να πάνε το όνειρο όλων μας για τη Λέρο ένα βήμα μπροστά. Σας καλώ να συμμετέχετε στην προσπάθειά μας, να σταθείτε δίπλα μας, να αγωνιστείτε μαζί μας για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για τον τόπο μας, να δημιουργήσουμε προοπτικές για πρόοδο και προκοπή, να αναπτύξουμε δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με κοινωνικές υποδομές για νέους, για ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, στη βελτίωση των υποδομών υγείας, στην τακτική σύνδεση του νησιού αεροπορικά και ακτοπλοϊκά, τόσο με τον νησιώτικο περίγυρό του, όσο και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί με ένα νησί σε απομόνωση. Στη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης. Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του τουρισμού και στην υποστήριξη νέων μορφών εναλλακτικών τουρισμού. Να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε δραστηριότητες και ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες
στον πρωτογενή τομέα όπου το νησί μας έχει αναξιοποιητές δυνατότητες. Στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της ιστορικής μας κληρονομιάς. Στην προστασία και διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Στην επάρκεια και διαχείριση των φυσικών πόρων. Στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Στην αξιοποίηση των δομών που θα απελευθερωθούν από την ορθολογική αντιμετώπιση του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου και της εμπειρίας μας στον χώρο υγείας, σε άλλες συναφείς δράσεις που θα επιτρέψουν να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και να τις αυξήσουμε. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, για τη Λέρο, για το Δήμο μας, για κάθε μία και κάθε έναν από μας, είναι η ώρα της απόφασης, η ώρα της ευθύνης. Είναι η ώρα να συνδέσουμε και θα το κάνουμε γιατί και γνωρίζουμε και μπορούμε την καθημερινότητα που κατάντησε πηγή άγχους και ανασφάλειας με την κοινωνία των ίσων δυνατοτήτων και των αξιοκρατικών επιλογών. Είναι η ώρα να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη σύνθεση του κοινωνικού μας ιστού για να μπορέσουμε με την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συνένεση να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που δυσκολεύουν τη ζωή μας. Είναι η ώρα να αναδείξουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων και του τόπου μας, την αισθητική και την ομορφιά του νησιού μας, τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. Τη δύναμη που μπορεί να αλλάξει συντηρητικές νοοτροπίες και πρακτικές που στέρισαν από το Δήμο μας και από όλους εμάς περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες. Τη δύναμη που μπορεί να αφήσει πίσω την αντίληψη που θέλει το Δήμο πεδίο δημοσίων σχέσεων και έργων βιτρίνας, με ψεύτικα χαμόγελα, επικοινωνιακά τρίκ και αδιαφάνεια. Τη δύναμη που μπορεί να αφήσει πίσω το χθες, να γυρίσει σελίδα στη Λέρο. Φίλες και φίλοι, και γνωρίζουμε και μπορούμε. Και όλοι εμείς εδώ μαζί απευθυνόμαστε σε όλους όσους αγαπάτε τον τόπο μας. Ζητάμε την ενεργό συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία μας. Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας και την υποστήριξή σας. Ζητάμε να γράψουμε μαζί μια νέα σελίδα στην ιστορία της Λέρου. Να δώσουμε μαζί στο μέλλον την πολυχρωμία των ονείρων μας για τον τόπο μας. Γιατί όπως γράφει η δική μας Ολυμπία Καράγιωργα, η ζωή είναι άγαρμπη και δύσκολη, αλλά μπορούμε να την κάνουμε ποίημα. Το μέλλον βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Είμαι βέβαιη και αισθάνομαι ότι το πιστεύετε κι εσείς. Η παρουσία σας εδώ με κάνει πιο σίγουρη, πιο δυνατή. Μαζί θα κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ ολόψυχα όλους για την στήριξή σας. Και επιτρέψτε μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου. Μπράβο. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα μου και με στήριξαν. Τη σημερινή μέρα υπόσχομαι ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους ξανά πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.